και τον έτερο της παρέας, ο οποίος κάθεται εκεί πέρα σε μια γωνιά και δεν μιλάει, αλλά η ειδικότητά του δεν έχει σχέση με αυτά που κουβεντιάζουμε, δεν είναι ούτε αρχαιολόγος, ούτε θεολόγος ο άνθρωπος, ούτε ιστορικός, ούτε τίποτα, είναι φυσιογνωμιστής. Τον φέραμε εδώ πέρα, διότι κυκλοφορεί εδώ και κάποιο καιρό ευρύτατα στο διαδίκτυο μία εικόνα, η οποία έχει επίσης προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες συζητήσεις. Είναι η φωτογραφία του Ιησού, όπως παρουσιάζεται στο περιοδικό Popular Mechanics, όπου είναι μία ομάδα δικανικών ιατροδικαστών ανθρωπολόγων, παρακαλώ, οι οποίοι συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το βλέπετε στις οθόνες σας. Αυτή η νέα αντίληψη για το πώς ήταν ο Ιησούς βασίζεται, λέει, σε μεγάλο βαθμό σε μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ της Αγγλίας. Ξεκίνησαν με ένα κρανίο Ισραηλινό που χρονολογείται στα χρόνια του Ιησού. Στη συνέχεια χρησιμοποίησαν κάποια προγράμματα υπολογιστών, πυλό, απομίμηση δέρματος και τις γνώσεις τους για τους Ιουδαίους εκείνης της εποχής, για να προσδιορίσουν το σχήμα του προσώπου και το χρώμα του ματιών και το δέρματος του Ιησού. Και ανέτρεξαν στη Βίβλο για να προσδιορίσουν το μήκος των μαλλιών του. Βλέπετε λοιπόν αυτή την εικόνα. Πού το γράφει, δεν μας ενδιαφέρει. Αυτή η εικόνα, αυτή η εικόνα, όχι, μας ενδιαφέρει, διότι επίσης είναι ένα θέμα τεράστιο. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Αυτό είναι μια γελιότητα. Το πόσο ήταν η τρίχες του Ιησού δεν μας ενδιαφέρουν. Παρακαλώ πάρα πολύ. Το θεωρούμε και ασέβεια. Το θεωρούμε και ασέβεια. Βλέποντας αυτή την εικόνα, πού μπορούμε να καταλήξουμε. Λοιπόν, να σας πω καταρχήν για αυτή τη μέθοδο, η οποία χρησιμοποιείται, είναι η ανακατασκευή προσώπου μέσα από το κρανίο. Χρησιμοποιείται από το τέλη του 1880 κτλ. Μέχρι σήμερα είναι μια από τις πιο υποκειμενικές και πιο αντικρώμενες μεθόδους. Τις χρησιμοποιεί το FBI και όλα αυτά, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δεδομένο, ως επιχείρημα σε δίκη για να αποφασίσουν. Τα χρησιμοποιούν και για εγκληματολογικές και για στην αρχαιολογία κτλ. Για ένα απλό λόγο, μπορεί να υπάρχει το κρανίο, το οποίο είναι στατικό, αλλά όσο και να παίρνουν δεδομένα στατιστικά από βάση δεδομένων για τους ανθρώπους, για τη φυλή, την ηλικία κτλ., δεν μπορούν να διαμορφώσουν το δέρμα, τη μυϊκή μάζα και την σαρκώδη μάζα η οποία υπάρχει. Και ας πούμε, ήδη οι επιστήμονες έχουν βγάλει ότι, ας πούμε, στη μύτη πέφτουν μέσα κατά 60%. Στην άκρη της μύτης που είναι χόνδρος, κατά 40%. Για το αυτοί δεν μπορούν να καταλάβουν καν. Ή για τα χείλη, αν είναι παχιά τα χείλη ή λεπτά τα χείλη. Πάντως, δηλαδή, αυτή η εικόνα που βλέπουμε. Τίποτα από αυτά. Αυτή η εικόνα που βλέπουμε δεν έχει καμία σχέση αυτή και, με την εικόνα και μορφολογικά, των και μορφολογικά και ανθρωπολογικά. Αυτή είναι η αγιογραφία. Θα τη δείξω. Είναι πολύ μικρή. Έχω ορισμένα λάθη. Πέρα, δηλαδή, ναι, από την εικόνα εισαγωγικά του Ιησού που έχουμε, από τα έργα του κτλ., αυτό το άτομο εδώ πέρα είναι καταρχήν παρορμητικό. Δεν έχει καμία αυτοσυγκράτηση, καμία αυτοκυριαρχία που είχε ο Ιησούς, έτσι. Υπάρχει έλλειψη των εξευγενισμένων στοιχείων. Αυτό το άτομο παραδίδεται στα πάθη του, είναι εντελώς παρορμητικός, παραδίδεται στην απόλαυση των υλικών αγαθών. Και το άνω μέρος του, ας πούμε, το εγκεφαλικό, είναι μειωμένο, δεν υπάρχει πνευματισμός. Είναι πάρα πολύ, δηλαδή είναι λάθος, αν το δει κανείς και από σχεδιαστικής απόψεως, έχει αρκετά λάθη.